Ενωμένες Πτέρνες. Η τρελή είδηση της ημέρας στον Focus. Ένας νευροχειρούργος στην Κένια χειρούργησε κατά λάθος τον εγκέφαλο έναν ασθενή, ο οποίος δεν έπρεπε να χειρουργηθεί εκείνος, έπρεπε να χειρουργηθεί κάποιος άλλος, με συνέπεια να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ο χειρούργος, δύο νοσοκόμες και ένας αναισθησιολόγος τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά και τη λάθος επέμβαση σε λάθος ασθενή, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ο ένας από τους δύο ασθενείς έπρεπε να χειρουργηθεί στον εγκέφαλο για να του αφαιρεθεί ένα αιμάτωμα, ενώ ο δεύτερος έπρεπε να υποβληθεί σε φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση ενός ειδήματος. Όπως καταλαβαίνετε, ο λάθος χειρουργήθηκε στον εγκέφαλο. Του άλλαξε μάλλον τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και στον άλλον που έπρεπε, και στον άλλον που έπρεπε να του τις αλλάξει, τις άφησε ίδιες. Και μετά ζήτησε συγγνώμη το νοσοκομείο. Καλά, εντάξει, το και νοσοκομείο, εξέφρασε το ίδιο, το κτίριο. Το ίδιο το κτίριο, με τις πόρτες και τα το παράθυρα. Εξέφρασε τη βαθιά του λύπη. Πολύ βαθιά η λύπη. Βέβαια, σαν τη εντάξει, βαθιά λύπη του Τζέφρι για τους δύο δικούς μας. Τόσο βαθιά. Για παρακάτω. Αυτό. Λάθος δηλαδή, επέμβαση. Λάθος επέμβαση. Λάθος ασθενής. Να πας τώρα, ας πούμε, να κάνεις μια επέμβαση, μικροεπέμβαση και να σου αλλάξουν τον εγκέφαλο. Αλλάξουν τον εγκέφαλο, μην πάει και τον υστέρι πολύ πιο κάτω. Όπως σκέψου να πάω εγώ, να μπω παοξής και να με βγάλουν χαζό άλλο πράγμα. Αυτό γίνεται με μετάγγιση αίματος, δεν γίνεται με χειρουργική επέμβαση. Εμείς ούτε αίμα αλλάζουμε.